Νομίζω ότι δεν είναι καλό. Δεν βλέπω να κυκλοφορούν πολλά. Είναι σαν το γνωστό ανέκδοτο που λέει: Μεγάλε, είναι σίγουρα καλό αυτό που έχεις, γιατί δεν βλέπω να κυκλοφορούν πολλά. Μήπως είχε και αποτυχία. Ναι. Τι λες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό. Να το δούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να το ξέρεις σίγουρα. Άμα σου πω ότι είναι καλό, μπορεί να αποδειχθώ ψεύτης. Εγώ δεν βλέπω να κυκλοφορούν πολλά πάντως. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν βλέπω να κυκλοφορούν πολλά. Λοιπόν. Είναι μια ματιά στο μέλλον. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που θα έρθει. Θα έρθει μετά από 10, 15, 20 χρόνια, είναι σήμερα εδώ στον Α. Το δείχνουμε στην πρωινή ενημέρωση. Είναι λοιπόν ένα αυτοκίνητο plug-in hybrid. Τι κάνει αυτό, έχει ηλεκτροκινητήρα, βενζινοκινητήρα. Έχει κάτι στο κουνούπι πάνω. Ορίστε. Και έχει γίνει σκνίπα, μιλάμε έτσι. Βλέπει τον καλεσμένο από το μέλλον και τα έχει χάσει. Λοιπόν, BMW i8, το σπόρο αυτοκίνητο τη σειρά i. Η πόρτα θα ανοίξει προ τα πάνω. Ανοίγει, πατάω θα κάτι. Ανοίξει, 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 μην ανησυχείς. Για πάμε τώρα. Άνοιξε πόρτα, άνοιξε. Άνοιξε πόρτα, για πάμε. Λοιπόν, προς τα πάνω. Εδώ χρειάζομαι, παρακαλώ, Βίκη Σιώρη, δεν είναι... Ναι, δεν είναι για εμάς. Βίκη Σιώρη, παρακαλώ. Λοιπόν. Βίκη, πού είναι η Βίκη. Λοιπόν. Ένα αυτοκίνητο το οποίο φέρει τεχνολογία που του επιτρέπει. Καταρχάς έχει ένα κινητήρα μόλις 1500 κυβικά εκατοστά. Αυτός πιάνει στον πίσω άξονα. Ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος είναι μπροστά. Άλλα 130 άλογα. Θα είσαι μόνος σου σε αυτό το 231 πίσω, 130 μπροστά. Κοίτα εδώ. Λοιπόν. Ναι, βέβαια. Είσαι έτοιμη τώρα. Τι με ρωτάς να πεις. Μπες, βέβαια. Όχι, όχι. Βίκη, να το κάνουμε, να βοηθήσουμε και το κοντρόλ. Ναι. Θα παρακαλέσουμε τον οδηγό να το βάλει μπρος, να ακούσουμε ήχο, να πάμε 2 μέτρα μπροστά για να έχει τη δυνατότητα. Θες ήχο. Θέλω ήχο. Είναι ηλεκτρικό. Ο σκηνοθέτης μας και ο συνάδελφος Οικονολίτης θα έχει και τη Βίκη που θα μπει μέσα, αλλά να σηκώσουμε να δούμε και μηχανή, παρακαλώ. Μπορούμε λοιπόν να δούμε και μηχανή. Κύριε Αδάναλη, έλατε, σας παρακαλώ. Τι να πήγα να σπόκ από μέσα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ που ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς κινητήρα δεν μπορούμε να δούμε, γιατί δεν είναι ορατός για τους, ούτε στον οδηγό ούτε σε κανέναν άλλον. Μπροστά είναι ο ηλεκτροκινητήρας, το καπό ανοίγει μόνο στο σέρβις. Θα το βάλουμε μπροστά, πάμε 2 μέτρα μπροστά. Βεβαίως. Μπορεί ο κύριος Πουρναράκης να το βάλει μπροστά. Ευχαριστώ, κύριε Αδάναλη. Να σας πω, αυτές οι φιλίες είναι περίεργο πράγμα, έτσι. Γιατί ο Πουρναράκης δεν κατάλαβα, κύριε. Μπήκε, έλα εδώ, διαμαρτύρομαι δηλαδή. Διαμαρτύρομαι. Όπου ο κύριος Πουρναράκης ως κάθιλιν αρμόδιος. Ωραία. Δώστε μας δύο στοιχεία μέχρι να ακούσουμε το μαγικό ήχο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα plug-in hybrid, δηλαδή είναι ένα υβριδικό αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να φορτιστεί σε μια κανονική πρίζα. Η συνδυαστική του ισχύς είναι 362 ύπη. Συγγνώμη, κατάλαβα. Δηλαδή στην πρίζα το όχημα. Ναι, αν θέλετε μετά μπορούμε να δείξουμε και την πρίζα του. Βέβαια, γιατί κατανάλωση μιλάμε τώρα. Δηλαδή. Μιλάμε για μια κατανάλωση 2,1 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Ρε Σιτάκη. Δεν ακούω τίποτα. Ακριβώς, ηλεκτρικό. Δεν έχει ήχο. Δεν έχει ήχο όταν κινείται ηλεκτρικά. Άμα το αλλάξουμε. Αν αλλάξουμε το mode, θα ακούσουμε και ήχο. Αλλάξουμε, κύριε Πουρναράκη, παρακαλώ. Όλα θα τα κάνουμε. Και να δούμε. Κυρία Σιώρη, ανοίξτε το παράθυρο να σε απολαύσουμε. Για να δώστε μου λίγο. Για να ακούσω λίγο. Μια γκαζιά, κύριε Πουρναράκη, παρακαλώ. Λίγο ράλι, λίγο φόρμουλα, λίγο, όχι. Όχι ακριβώς. Είναι ένας τρικύλινδρος κινητήρας 1500 κυβικών, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, ο οποίος έχει ένα ήχο σαν να είναι ο κινητήρας οκτακύλινδρος, παρότι δεν είναι. Για να πάρουμε, δώστε μου... Α, έχει το μικροφωνό της η Βίκη. Βίκη, να σου ανοίξω λίγο την πόρτα. Βεβαίως. Για να μου πεις εντυπώσεις, παρακαλώ. Καταρχάς να πούμε ότι, όπως λέμε, υπάρχει χωρητικότητα, γιατί χωράει η Βίκη, βασικό αυτό. Έτσι. Έλα, κορίτσι μου. Τα κατάφερα. Πώς είναι η εντύπωση, για να δούμε εδώ. Σούπερ κάρ στην κυριολεξία, δεν είναι τυχαίο. Να μπω κι εγώ. Δεν είναι τυχαίο. Καλά, εντάξει, σε ένα αμάξι κοιτάς πρώτα το ύψος, αν χωράνε υψηλοί άνθρωποι, Βίκη, και τα κιλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να δω. Όχι, να δοκιμάσουμε και τον όγκο. Νιώθεις ότι σαν να αλλάζεις μια διάσταση. Σαν να μεταφέρεσαι σε άλλο χώρο. Σαν να είσαι έτοιμος να απογειωθείς. Ναι. Δηλαδή, μόνο περί... Να σας δώσουμε λίγο το μικρόφωνο, την μπανάνα μας, την δώστε λίγο για να κάνω... Η αντίστροφη μέτρηση μένει. Ναι.
Η αντίστροφη μέτρηση. Η αντίστροφη 10, μέτρηση. 9, 8, 7, μπαμ. Ναι. Εδώ τι βλέπω, δώσε μου λίγο να καταλάβω. Λοιπόν, εδώ είναι η εικόνα στην οποία μπορείς να δεις αυτή τη στιγμή το ολόγραμμα του αυτοκινήτου και ανάλογα την επιλογή θα σου δώσει το χάρτη το που βρισκόμαστε ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να βλέπεις το κινητό σου τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η οθόνη multimedia η οποία έχει επιλογές ανάλογα το τι θες να κάνεις. Α χειριστείς από εδώ το κινητό σου τηλέφωνο. Κάτσε, να πάμε λίγο στο φίλο μας έξω. Εδώ πατάω. Παιδιά, δεν μπορούσα να βρω τον κουμπί για να ανοίξει πόρτα, έτσι. Μιλάμε εδώ, έτσι, τελείως. Λοιπόν. BMW i8. Αντώνης Αδάναλης, project leader του Concept i στην Ελλάδα. Πώς θα σε λες και βγαίνει από το δίκιο, νιώθω. Σαν να βγαίνει από αγωνιστικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, γιατί κατανάλωση μιλάμε. Για να δούμε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, παράδειγμα, πόσο μπορεί να μας να κοστίσει για τον... Αν υπολογίσουμε ότι η μέση κατανάλωση είναι 2,1 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, υπολογίστε ότι θέλετε περίπου 10 λίτρα μέχρι Θεσσαλονίκη. Σε κόστος πόσο μπορεί να βγει. Άρα, πόσο, 15 ευρώ. Θα με πάτε καφέ στη Θεσσαλονίκη αύριο. Με 15 ευρώ, καφέ στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, πρέπει να βρούμε τα λεφτά για να πάρουμε αυτό το αμάξι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα άλλο όμοιό του. Ή δεν υπάρχει... Η επίσημη παρουσίαση του αυτοκινήτου έγινε προχθές. Το αυτοκίνητο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα. Πολύ έχουν δηλαδή, γίνει ήδη παραγγελίες. Ναι, έχουν γίνει ήδη παραγγελίες. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Να πούμε την τιμή. 167.000 ευρώ. Το ποσό είναι βέβαια... Ναι. Δεν έχει τεκμήριο, ακούγεται το τάξη, τόσο σύντομα, ακούγεται το τάξη, έτσι. Θα βγάλουμε 40.000 ευρώ το φόρο πολυτελείας. Ναι. 120. Ωραία. Δεν κάτσε, πάμε πάλι. Τελική. Θα βγάλουμε 40.000 ευρώ, 167.000. Ναι, ναι. Μείον 40 τα τελική, ο φόρος πολυτελείας. Ας πούμε 120, χοντρά, ότι θα το πάρεις μεθαύριο. 130. Ωραία, δεν έχει τέλη κυκλοφορίας. Τεκμήριο μόλις 5.000 ευρώ. Ακούσατε το κόστος για την αυτή, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, βέβαια σας λέω το ποσό είναι... εντάξει. Γι' αυτό άλλωστε δεν μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι κάνουμε και διαφήμιση. Για το αυτό, γιατί νούμερο, είναι ασύλληπτο ναι. Για το μέσο Έλληνα πολίτη το ποσό, έτσι το λέμε αυτό. Είναι σε απόλυτο νούμερο ναι. Για την τεχνολογία όμως το αυτοκίνητο, γιατί αυτό το αυτοκίνητο είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Για την τεχνολογία δεν είναι πάρα πολλά τα χρήματα ναι. Πραγματικά. Και μιλάμε για ένα αμάξι που είναι και τα επόμενα 20-30 χρόνια. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει τεχνολογία η οποία έρχεται πραγματικά από το μέλλον. Λοιπόν, λέμε ότι φορτίζει από εδώ, από αυτό το σημείο. Ναι. Εδώ βέβαια, ναι, ναι. Εδώ ταλαιπωρούμε τον συνάδελφο Οικονολήπτη, τον εφηνιδιάζουμε. Αλλά εδώ μάχημος ο ξέρετε συνάδελφος. Να. Η φόρτιση πού γίνεται σε βενζινάδικα. Σακ. Όχι. Πώς γίνεται. Η φόρτιση μπορεί να γίνει στο σπίτι μας. Α, στο σπίτι μας. Μπορεί λοιπόν η φόρτιση να γίνει στο σπίτι μας, η φόρτιση μπορεί να γίνει σε σταθμούς δημόσιας φόρτισης που το πρώτο δίκτυο δημόσιας φόρτισης υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αττική. Οπότε το βράδυ στο σπίτι, το βάζω στην πρίζα, φορτίζει, θέλει περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά να φορτίσει και το πρωί το παίρνω φορτισμένο έτσι ώστε να, αν θέλω μπορώ να κάνω χιλιόμετρα αμυγώς ηλεκτρικά μέχρι 37. Μάλιστα. Πόση ώρα είναι η φόρτιση περίπου? Περίπου 2 ώρες. Και πόση ώρα κρατάει? Δηλαδή 37 χιλιόμετρα. 37 χιλιόμετρα. Εντάξει, θες δηλαδή κάθε 37 χιλιόμετρα είναι μια φόρτιση. Μια φόρτιση. Αναλόγως αλλά... βέβαια και την ταχύτητα. Τι... Αναλόγως την ταχύτητα. Πάντα όμως έχουμε, το αυτοκίνητο κινείται με συνδυασμένη κίνηση από τον ηλεκτροκινητήρα και τον βενζινοκινητήρα. Βέβαια, οπότε, ναι. Οπότε δεν υπάρχει ότι... περίπτωση να μείνει στον δρόμο. Όχι, όχι, βέβαια, μάλιστα. Γιατί πάντα έχει τον βενζινοκινητήρα. Να σου πω εσύ, Τάκη, τι τελική έχουμε εδώ. 250 ηλεκτρονικά περιορισμένη, 4,3 τα 0-100 χιλιόμετρα την ώρα αποστάση, 1500 κιλά με ιδανική κατανομή βάρους 50-50% ναι. Και είναι τετρακίνητο. Μπροστά ο ηλεκτροκινητήρας, πίσω ο θερμικός, ο βενζινοκινητήρας, έτσι. Μόνο η περίπτωση να πας αμυγός δικίνητος είναι να βάλεις τον ηλεκτροκινητήρα και να είσαι μπροστά. Και εσύ είσαι οδηγής και ένα τέτοια, ωραία δουλειά κάνεις ρε μεγάλε. Είναι τέτοιο πράγμα όχι. Ελπίζω τις επόμενες μέρες, κύριε κύριε, θα μου το δώσετε μια βόλτα. Εκτίθεται κάπου, μπορεί το κύριο να κάνει το δει, να το θαυμάσει. Από την επόμενη πέμπτη σε συγκεκριμένη έκθεση από κάποιο συγκεκριμένο dealer της BMW θα υπάρχει και θα γίνει και πανελλήνια παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να σου πω κάτι. Μπορώ να το πάρω φεύγοντας, για εμάς το φέρατε. Είναι εδώ. Εγώ λέω να την κάνουμε, αλλά χωρίς αυτόν τον τύπο γιατί δεν το μπορώ άλλο αυτό. Τέτοια ευτυχία δεν την αντέχει κανείς πια. Τέτοια ευτυχία κανείς δεν την αντέχει. Άσε μας ρε πουναράκι, θα πάω στον Τρακουσέλη. Πάρε τη δίκη και φύγε. Δεν μπορώ δηλαδή. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι κατάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Κυρία μου, παρακαλώ να βάλετε τις βέλτιστες πρώτα. Βεβαίως. Εκεί. Πώς ήταν η εμπειρία? Δεν έχω κανένα παράπονο. Αυτό είναι. Βασίλισσα με έχετε. Παιδιά, ό,τι και να πούμε είναι λίγο... Supercar.
Αγαπητή Τάκηδες, Τάκη Τρακουσέλη, Τάκη Πουρνανάκη, Τάκη Τρακουσέλη, newsoto.gr και ραδιόφωνο Α, όλα μαζί. Σήμερα δώστε τα ρέστα σας. Έχει πολύ ενδιαφέρον να Σπύρο να συζητήσουμε για τα φορολογικά λίγο αυτού του αυτοκινήτου. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει φορολογία στην απόκτηση λόγω του φόρου πολυτελείας που είπατε κτλ. Αλλά ουσιαστικά στη χρήση δεν είναι ένα βαριά φορολογημένο αυτοκίνητο. Δεν κοστίζει. Φορολογείται όσο είναι 1500 άρι. Αυτό το συζητάγατε με την κυρία Φοροτεχνικό, ήμασταν έξω εμείς. Έτσι, μπράβο. Το συζητάγαμε. Εδώ ο φίλος μας στέλνει, επειδή δεν προλαβαίνω μέχρι την επόμενη εβδομάδα να συγκεντρώσω το ποσό των 167.000 ευρώ, πού μπορώ να το δω τα μάξι. Ναι, θα υπάρχει την επόμενη εβδομάδα στην έκθεση Συλλεφόρος Συγκρούτησης BMW, μόνο εκεί. BMW Σπανός, μόνο εκεί και από την Πέμπτη δηλαδή μπορεί ο κόσμος να πάει να το δει από κοντά, όπως μας ενημέρωσαν από την BMW. Γιατί ρωτήσαν αρκετοί. Ξέρεις, επειδή μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι μπορούμε να κάνουμε διαφημίσεις, δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Όχι, δεν μπορεί να το δει πουθενά αλλού. Οπότε είναι, πάει μόνο του. Δηλαδή, μην παρεξηγηθούμε. Ρίξαμε μια ματιά στο μέλλον. Ναι. Αυτό που θα σου πει ότι κάνει διαφημίσεις, θα του πει ρίξαμε μια ματιά στο μέλλον. Ναι. Αυτό.